Ωραία, ωραία. Από το Ρέθινο κατάγομαι. Έχουμε καλή δύναμη σε όλους σας. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει, να σταματήσουν και τα μηνύματα και η κομματοκρατία που μας κατάστρεψε τόσα χρόνια. Πρέπει όλοι να ξυπνήσουμε και να μην περιμένουμε να βγάλει κανείς το φίδι από την τρύπα. Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να δούμε κατάματα τι συμβαίνει. Έτσι ακριβώς. Μας έχουν τελειώσει εδώ και χρόνια. Κάθε 4 χρόνια με 40 χρονών, κάθε 4 χρόνια επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο. Αρκετά, τι άλλο θέλετε να πάθουμε? Τι άλλο, μας εξαθλίωσαν, μας ποδοπάτησαν στην κυριολεξία. Τι άλλο θέλουμε να δούμε ακόμα για να καταλάβουμε μέσα μας τι πρέπει να κάνουμε? Σωστό. Τι περιμένουμε προστάριδες? Οι προστάριδες που έχουν βγει, αν ενδιαφέρονται πραγματικά να ενωθούν, γιατί μόνο η ένωση τώρα θα μας σώσει όλους μαζί και να δούμε τι θα κάνουμε. Τίποτε άλλο, ούτε μηνύματα άλλα. Τα παιδιά μας, βλέπετε σε τι εξαθλίωση είναι 2 χρόνια τώρα. Είμαι μάνα 3 παιδιών. Να ζήσουν τα παιδάκια και όλα να τα παιδιά. Να είστε καλά του κόσμου. Και όλων των Ελλήνων, όλων. Και όλων των ανθρώπων. Όλων. Λοιπόν, πώς ανεχόμαστε, μωρέ, πώς ανεχόμαστε αυτή την εξαθλίωση στα σχολεία που πληρώνουμε εμείς? Πώς θα τα αφήνουμε στο σχολείο και πάνε με τα φήμωτρα και με τα βρωμοτές που είναι αμφιβόλου αξιοπιστίες και τα λοιπά? Έχουν βγει τόσες έρευνες. Μας έχουν δείξει αυτοί τα πρωτόκολλα τις μελέτες τους, τα πρακτικά τους για όλα αυτά που μας επιβάλλουν τώρα 2 χρόνια και μας ορίζουν τη ζωή μας. Έχει δει κανείς σας τίποτα ποτέ? Ούτε τον συνάνθρωπό μας δεν αφήνουν να θάψουμε όπως πρέπει. Ούτε αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σε τίποτα. Λοιπόν, ποιος είναι ο τρελός και ποιος ο ψεκασμένος? Τελειώσαν, καλοί μου άνθρωποι, τα λόγια, το καταλαβαίνουμε? Σας παρακαλώ πολύ για τα κοπέλια μας, για τον ελεύθερο κόσμο που πρέπει να τους παραδώσουμε. Μόνο για αυτά. Μόνο για αυτά. Για τίποτε άλλο. Την αξιοπρέπειά μας. Αυτά μάθαμε. Αυτά μάθαμε από τους προγόνους μας. Από τους παππούδες μας με τα στιβάνια. Αυτά μάθαμε. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και εξοργισμένη για αυτό που ζούμε. Εξοργισμένη. Εύχομαι ο Θεός να μας φωτίσει όλους και να κάνουμε αυτό που πρέπει, ανατρανιστά, για τα κοπέλια μας. Τίποτε άλλο να μην σκεφτείτε. Το καταλαβαίνουμε όσο προλαβαίνουμε. Τελειώσαν τα ψέματα και τελειώσαν και τα παραμύθια τους και όλα. Λοιπόν, να τελειώσω τώρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό ήταν θέλημα Θεού να γίνει, γιατί έπρεπε να ξεμασκαρωθούν όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν από πίσω μας τόσα χρόνια για να μας κάβουν το λάκκο. Λοιπόν, οπότε να ευχαριστούμε το Θεό για να μας ανοίξει τα μάτια. Αλλά δεν βλέπω να ανοίγουν τα μάτια. Αυτό με ανησυχεί. Λοιπόν, να καταλάβουμε όλοι ότι αυτός ο τόπος μας ανήκει. Είμαστε ιδιοκτήτες αυτού του τόπου. Δεν είμαστε επισκέπτες ούτε ενοικιαστές. Το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι. Εμείς ορίζουμε τη ζωή μας. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που βγήκανε στην εξουσία όλοι αυτοί που βγήκαν τόσα χρόνια και την κατέκτηση, τους αφήσαμε. Έχουμε ευθύνη όλοι μας. Είτε τους ψηφίσαμε είτε όχι. Μην λέμε ότι μην ρίχνουμε τις ευθύνες σε άλλους. Όλοι μας θέμε. Και εγώ και εσύ και ο άλλος και όλοι. Τελειώσανε να καλυπτόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τώρα δεν θα γεννούμε όμως. Τώρα τι θα κάνουμε είναι το θέμα. Το καταλάβατε? Ελλάδα δεν θα υπάρχει εάν δεν ξυπνήσουμε. Έστω λίγοι. Έστω. Έστω. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Καλή τύχη. Καλή φώτιση σε όλους μας. Κυρία Γενική. Τα κοπέλια μας και τα μάτια μας. Σας παρακαλώ πολύ. Ούτε λεφτά, ούτε σκατά, ούτε τίποτα. Και συγγνώμη και όλες που μιλώ έτσι. Τίποτα. Σαν την αξία, σαν την αξιοπρέπεια, η αξιοπρέπεια δεν αγοράζεται με όλα τα διαμάντια του κόσμου. Εντάξει. Λοιπόν, κυρία Αγγελική, ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλέφωνο σας. Είναι ένα τηλέφωνο που πραγματικά και μου άρεσε και συνυπογράφω μαζί σας όλα αυτά που είπατε. Τι να πω τώρα, τι να πω κύριε Κυριακάκη, είναι δυνατόν να μην βλέπουμε το θαλμοφανέστατο? Απέλυσαν τους ανθρώπους, τους υγειονομικούς σε καιρό πανδημίας. Και έχουν όλοι παραδεχτεί ότι κολλούν και εμβολιασμένοι και τους αφήνουν τους ανθρώπους να πεθάνουν από την πείνα. Είμαστε με τα καλά μας. Έχουν βγάλει στον αέρα τις αυτοκτονίες, τα ψυχολογικά που έχουν γεμίσει τα παιδιά, τους Έλληνες, τη φτώχεια. Στα όρια εξαθλίωσης είναι από χιλιάδες οικογένειες. Γι' αυτό ενδιαφερθήκανε και τώρα μας φέρνουν την απογραφή να πούνε τι? Ότι ενδιαφέρουν πώς ζούμε μέσα και πόσα καζανάκια και πόσες σχέσεις έχουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αρκετά. Συνάθεια. Μέχρι εδώ ήτανε. Μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Αυτό. Τι να πω. Ήταν να πω τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς. Να είστε καλά και εσείς.